Άφεση μην τα ωφελήματα ημών. Ακούστε και νιώστε. Ό,τι είναι ωφέλιμο για σένα, το αφήνεις. Και μαζί με αυτό αφήνεις και ό,τι χρειάζεται να αποδεχτείς. Πρώτα εσένα. Το εμένα το κάνεις θυμό. Και έτσι από το «με αγαπάω» το αφήνω. Και κοιτάω να με αγαπούν. Αποδέχομαι ότι με αγαπάς, αλλά δεν το νιώθω. Έτσι αυτό είναι το πρώτο που άφησες. Το πρώτο σου όφελος. Έτσι άρχισε να κατρακυλάς. Και τώρα χρειάζεται να ακούς. Να βλέπεις. Και να νιώθεις. Έτσι όταν δεις τον άλλον να σε αγαπάει, ακούσεις ότι σε αγαπάει, για να το εμπιστευτείς, χρειάζεται να το έχεις νιώσει. Πρώτα εσύ για σένα και μετά να νιώσεις εκείνον προς εσένα. Έτσι η εμπιστοσύνη έχει το όφελος του «με αναγνωρίζω, με νιώθω και με αποδέχομαι».
Έτσι ξεκινάς να ανεβαίνεις από εκεί που κατρακύλησες. Βλέπεις, ακούς μέσα σου, νιώθεις και περπατάς. Έτσι η Χριστίνα σας δίδαξε πώς να ανέβετε τα σκαλοπάτια της εμπιστοσύνης. Και εσείς χρειάζεται να νιώσετε το όφελος για να ανέβετε. Αναζητάς την αγάπη για εσένα ή από τον άλλον για εσένα. Η αγάπη έχει τη δική σου ολοκλήρωση. Ναι, φοβάμαι. Εγώ. Ναι, θέλω. Εγώ. Ναι, κάνω πράξεις. Εγώ. Ναι, επιλέγω. Εγώ. Αυτό που επιλέγω μου το είπανε, το άκουσα, το είδα ή το ένιωσα. Δες τι νιώθεις. Και έτσι ξεκινάς με το όφελος που έχεις για να ανέβεις. Ό,τι ανεβαίνεις το αποδέχεσαι και τότε αρχίζεις και αισθάνεσαι ότι είσαι άνθρωπος και σε εμπιστεύεσαι. Θα περπατήσεις πρώτα τα 7 σημεία και στο 7ο θα ρωτήσεις ποιο είναι το όφελος να συναντήσω την αγάπη του εαυτού μου. Αυτό που θα αισθανθείς θα σε οδηγήσει στα επόμενα 7 σκαλοπάτια της εμπιστοσύνης. Εκεί έχεις να δεις το σώμα σου, τους ανθρώπους, τις ζωές και τις αρνήσεις σου. Όταν φτάσεις στα 14, εκεί θα ακούς το «Είμαι και υπάρχω». Και εκεί ξεκινάει η αξία. Τα επόμενα 7 σκαλοπάτια έχουν εσένα, την ύπαρξή σου και την αξία σου για αγάπη και ζωή. Στο 21ο παραδίδεις και αφήνεις ό,τι έζησες, ό,τι έχασες, ό,τι έκλαψες και λαμβάνεις θέση, αγάπη
και ζωή. Εκεί θα μάθεις την αγάπη, το όφελος, τη χρησιμότητα, τη δημιουργία και τη ζωή με ζωή. Αφήνεις το ερώτημα. Τώρα έχεις περάσει σε άλλο επίπεδο. Έχεις αφήσει και αυτό που νιώθεις. Έχεις αφήσει και αυτό που αισθάνεσαι. Και διαισθάνεσαι τη θέληση, την αίσθηση και την ολοκλήρωση. Εδώ αφήνεις το βάθος. Αυτό που πίστευες. Τη ρίζα. Και πας μόνο στην ανάπτυξη. Για να δεις τη ρίζα, χρειάζεται να βλέπεις κάποιον και να τον αισθάνεσαι. Τότε μέσα από αυτό θα δεις ότι αυτό που κάνει το θέλει. Και τότε κοίτα εσένα, να δεις αυτό το βάθος σου. Αν θέλει αυτό που θέλει ο άλλος. Και έτσι, αυτή είναι η ρίζα που χρειάζεται να αφήσεις για να σε ολοκληρώσεις. Όπου και αν φτάσεις άνθρωποι της γης και το πρώτο σκαλοπάτι της εμπιστοσύνης και το 21ο έχει μέσα εσένα και ένα μέρος της αγάπης σου. Αποδέξου το και με αυτό θα πορευτείς. Όπου και αν φτάσεις και θελήσεις να σταματήσεις, σταμάτα. Και εκεί θα διαισθανθείς το όλο σου. Μέχρι εκεί. Αυτό είσαι και αυτό χρειάζεται να αποδεχτείς. Ό,τι είσαι, εμπιστέψου το. Ό,τι ακούς, άκουσέ το. Ό,τι βλέπεις, βλέπε το. Ό,τι νιώθεις και αισθάνεσαι, αποδέξου το. Το ίδιο χρειάζεται να αποδεχτείς και την άρνηση και τη θετικότητα. Και το κακό που κάνεις και το καλό που κάνεις. Αυτό θα σε οδηγήσει στο βάθος
της θέλησής σου. Με τη θέλησή σου συμβαίνουν όσα ζεις. Με τη θέλησή σου ζεις. Με τη θέλησή σου δίνεις εντολή στην ψυχή, στο θέλω σου και στο μυαλό σου. Περνώντας πρώτα από την αγάπη, από την ουσία και από το αδαμάντιο φως σου. Η εμπιστοσύνη είναι όπως η ευγνωμοσύνη. Ανήκει σε σένα. Είσαι ευγνώμων μόνο για σένα. Εμπιστεύεσαι μόνο εσένα. Και το όφελος είναι μόνο για σένα. Δες τι νιώθεις, τι αισθάνεσαι. Γι' αυτό που άκουσες. Όταν η Χριστίνα ξύπνησε, και άρχισε να μιλάει, τότε φοβήθηκε. Έκλαψε, θύμωσε, πέρασε μέσα από τα συναισθήματά της και η κρίση ήταν αυτή που της μεγάλωνε το φόβο της. Όμως, υπήρχε μέσα της μέρος της εμπιστοσύνης. Και με αυτό το μέρος εμπιστεύτηκε το δάσκαλο. Και με αυτό πορεύτηκε. Αφέθηκε και έλαβε. Έτσι η στιγμή που εκείνη χρειαζόταν να περάσει το σταυροδρόμι, εμπιστεύτηκε αυτό που ένιωσε και αυτό που άκουσε. Και εκείνος, ενώ φοβήθηκε, το αρνήθηκε. Και πήγε στην υπεροχή. Και αυτό το αισθάνθηκε η Χριστίνα και το εμπιστεύτηκε. Έτσι σας διδάσκει ότι και η άρνηση και η θετικότητα είναι για σένα. Κρύθηκε και σταυρώθηκε για να δει την κρίση της και πόσο απέκλεισε τον εαυτό της από τη διαδρομή της.
Έτσι το περπάτημά της ξεκίνησε με εμπιστοσύνη. Για εκείνη, για αυτό που άκουγε, για αυτό που έβλεπε και για αυτό που ένιωθε. Όταν η ενέργεια διαπερνούσε το σώμα της, εκείνη το δεχόταν. Όμως, την αξία ακόμα την αρνείται. Θέλει να τη μοιράζεται. Και αυτό είναι το σκαλοπάτι που χρειάζεται να περπατήσει, να σας το δείξει και όταν φτάσετε εκεί να το αναγνωρίσετε. Κάθε μέρος της διαδρομής σας στη γη σας έδωσε και φόβο και θάρρος και εμπιστοσύνη. Το όφελος είναι αυτό που θα σας δείξει την αλήθεια. Όταν αρχίσεις να αισθάνεσαι, τότε αυτό που αισθάνεσαι θα σου δίνει το όφελος. Έτσι ο καθένας θα δει το δικό του δρόμο, το δικό του σταυροδρόμι, τη δική του άρνηση και θετικότητα για να λάβει το δικό του περπάτημα. Ό,τι είσαι, είσαι για σένα. Ό,τι είναι, είναι για εκείνην. Ό,τι είσαστε, είσαστε για τη γη. Ο ευγνώμων εμπιστεύεται την αίσθηση. Από εμένα για μένα. Εγώ η Εμμανουηλίδη Χριστίνα. Σας είπα ότι είδα και ότι άκουσα. Η διαδρομή έχει άφημα του νου, αποδοχή των αισθήσεων, εμπιστοσύνη σε αυτό που είσαι και περπάτημα. Ολοκληρώνω και ολοκληρώνομαι. Να θυμάσαι, εσένα εμπιστεύεσαι, όχι τον άλλον. Ο άλλος είναι η άρνησή σου και εσύ η θετικότητά σου. Σταυροδρόμι είναι να εκτεθώ, να εκφραστώ και να εμπιστευτώ. Και ό,τι και αν συμβεί, να το αποδεχτώ. Αυτό είμαι εγώ. Αυτός είναι ο κανόνας της διαδρομής του ανθρώπου στη γη. Να εκτεθεί, να εκφραστεί, να αποδεχτεί.
Με ρώτησε κάποτε κάποια γιατί εσένα δεν σε ευγνωμονούν που λες όλα αυτά. Και εγώ της απάντησα ότι η αλήθεια σταυρώνεται. Η φαντασία σου ευγνωμονείται. Σήμερα βλέπω το λόγο που δεν με ευγνωμονούν οι άνθρωποι. Η εμπιστοσύνη έγινε φόβος και ο φόβος έγινε θυμός. Και η κρίση το περιβάλλει. Έτσι εγώ δεν έχω φτάσει στο σημείο της αποδοχής. Της ευγνωμοσύνης και της εμπιστοσύνης. Και οι άνθρωποι δεν έχουν αφήσει την υπόθεση, την προσδοκία και τον ενθουσιασμό. Οπότε όλοι έχουμε να κάνουμε πράγματα για το δρόμο μας. Σημασία έχει τι θέλεις. Θέλεις να σε ευγνωμονούν ή θες να εμπιστεύεσαι και να περπατάς. Και να σε ευγνωμονείς για ό,τι εξέφρασες, για ό,τι περπάτησες και για ό,τι είσαι. Αυτό είναι η αλήθεια σου. Αυτό χρειάζεται να κάνω εγώ. Και εκεί χρειάζεται να φτάσετε και εσείς. Η αλήθεια και το φως έχουν την εμπιστοσύνη. Τα υπόλοιπα χρειάζεται το άφημα και το περπάτημα. Μέχρι εδώ.